Πάντως να σου πω κάτι. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη μέρα για τον καλεσμένο μας που έχουμε αμέσως τώρα. Νομίζω μαζί μας είναι το κατάλληλο άνθρωπο, ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη μέρα. Ο Ευρωβουλευτής της Δημοκρατίας, ο κύριος Φρέντ Μπελέρης, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Πώς είστε? Μια χαρά. Απολαμβάνετε τις ημέρες της ελευθερίας σας. Ελευθερίας, Είμαι στην ιδιαίτερη μου πατρίδα τη Χιμάρα, έχω έρθει για τους εορτασμούς. Πράγματι, είναι, σήμερα γιορτάζει το έθνος μας. Σήμερα είναι μια μέρα που τιμούμε τους ήρωές μας. Είναι μεγάλη ευτυχία για μένα να τη γιορτάζω ελεύθερος και να τη γιορτάζω δίπλα με αγαπημένους ανθρώπους στην πατρίδα μου τη Χιμάρα. Τι γιορτάζετε, ελεύθερος? Ναι. Ναι, μπορώ να πω ότι τώρα πια είμαι ελεύθερος. Βασικά, βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση τα προβλήματα που υπάρχουν τα διαχρονικά να, δεν έχουν εκλείψει, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαστε ελεύθερος. Εχθές στη Χιμάρα είχαμε μαθητική παρέλαση και εκδηλώσεις στο μνημείο που υπάρχουν οι 7 στρατιώτες θαμμένοι. Σήμερα έχω να πάω στο νεκροταφείο στις Βουλιαράτες και στην Γλυσούρα. Θεωρώ ότι μετά από τη Συμφωνία Αντιδιακρατική μπορούμε ελεύθερα να γιορτάζουμε και να τιμούμε τη μνήμη αυτών που έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Πώς γιορτάζετε στη Χιμάρα όλα τα χρόνια, όπως μας το λέτε τώρα δηλαδή? Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια υπάρχει το σχολείο Όμηρος που κάνουν τα παιδάκια, λένε ποίηματα και έχουμε μαθητική παρέλαση. Τρισάγιο στους τάφους των ηρώων. Γενικά, όπως γιορτάζεται σε κάθε περιοχή της Ελλάδος. Σωστά. Πριν από λίγους μήνες, πάντως, κύριε Μπελέρη, δεν φανταζόσασταν ότι αύριο θα συναντήσετε τον Ράμα από κοντά, έτσι? Καλά, τον είχα συναντήσει και πριν την περιπέτειά μου. Αλλά έχει μεσολαβήσει μια περιπέτεια. Έχει μεσολαβήσει η φυλάκησή σας. Ασφαλώς. Ποτέ δεν περίμενα ότι από αυτές τις συνθήκες, εγώ εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό στο Αλβανικό κράτος, θα συναντιόμασταν ποτέ. Την Τρίτη, στα πλαίσια της Επιτροπής για Σύνδεση Αλβανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αλβανική Βουλή θα συναντηθώ με τον κύριο Ράμα μαζί με τους άλλους συναδέρφους. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Θεωρώ ότι ο κύριος Ράμα έχει τη δουλειά του και εγώ τη δικιά μου. Θα μιλήσετε, θα του πείτε κάτι? Δεν έχω να του πω κάτι, όχι, δεν έχω να του πω τίποτα. Έχω αποφασίσει να διεκδικήσω όλα αυτά που στερούνται οι Έλληνες ομογενείς εδώ και να θέσω ξεκάθαρα τα θέματα κράτους δικαίου και τα θέματα τα οποία ακόμα οι Έλληνες της Αλβανίας αλλά και οι Αλβανοί πολίτες δεν απολαμβάνουν, ενώ έχουμε 34 χρόνια που έχει πέσει το κομμουνιστικό καθεστώς. Πάντως, κύριε Μπελέρη, λέτε ότι ο κύριος Ράμα έχει τη δουλειά του και εσείς τη δική σας, αλλά τώρα αυτό το χρόνο που ήσασταν μέσα, ο κύριος Ράμα έχει και μία άλλη δουλειά, να ασχολείται μαζί σας και με τη Χιμάρα. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Ράμα δεν ήθελε με τίποτα να αναλάβω την διοίκηση του Δήμου Χιμάρας και με πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις, ελέγχοντας τη δικαιοσύνη, κατάφερα να μην το πετύχω. Ο κύριος Ράμα είναι κυρίαρχος στη χώρα του, αλλά υπάρχει μία άλλη χώρα πιο ισχυρή, που είναι η Ελλάδα, που είναι πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία με την κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού να με χρήσει υποψήφιο και σίγουρα με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, έδειξε ότι με τον ελληνισμό δεν μπορεί να παίζει κανείς. Κύριε Μπελέρη, τι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα διεκδικήσετε για τους Έλληνες στην Αλβανία? Ασφαλώς και είναι το περιουσιακό, το δικαίωμα, ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, δικαίωμα στην παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, η μητρική μας γλώσσα. Είναι τρία βασικά δικαιώματα όπου αν δεν γίνουν σεβαστά, δεν πιστεύω ότι η Αλβανία πρέπει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και κάτι άλλο πάντως. Υπάρχουν και πολύ στενές σχέσεις του κύριου Ράμα με τον κύριο Ερντογάν. Βέβαια. Και βλέπουμε επίσης και την επέκταση του κύριου Ερντογάν στη χώρα, στην Αλβανία. Αυτό από τη δική σας πλευρά, καλά, φαντάζομαι σας ανησυχεί για το πώς θέλει να επηρεάσει τα αλβανικά πράγματα ο Ερντογάν και πόσο θέλει να διεισδύει στα Βαλκάνια. Δεν είναι παλιά τα τελευταία 12 χρόνια που κυβερνά ο κύριος Ράμα. Κάθε μέρα που περνάει αυτές οι σχέσεις γίνονται πιο σφιχτές. Η παρέμβαση της Τουρκίας στην Αλβανία φαίνεται ξεκάθαρα κάθε μέρα.
είναι ανεξήγητο, γιατί ο αλβανικός λαός δεν πιστεύω ότι έχει, θέλει σχέση με τον Ερντογκάν αλλά με τη Δύση, θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη οι μισοί Αλβανοί πολίτες ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια επιλογή του κ. Ράμα ανεξήγητη, που δεν πιστεύω ότι πρέπει να μας ανησυχεί. Εγώ πιστεύω είναι μια επιλογή που κρατάει πίσω την Αλβανία σε σχέση με την ευρωπαϊκή της πορεία. Αυτό δεν το ξέρει ο κ. Ράμα όμως. Δεν βλέπει, ας πούμε, ότι οι στενές σχέσεις με τον Ερντογάν σε φρενάρουν από το να έχεις με ανοιχτό δρόμο στην Ευρώπη? Για μένα είναι ζητούμενο. Δεν το έχω στο μυαλό μου ξεκάθαρο ότι ο κ. Ράμα θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση, όπως είπαμε, με τον αλβανικό λαό που θέλει. Γιατί όμως να το κάνει αυτό? Υπάρχει κάτι προσωπικό δηλαδή, υπονοείται? Κάποια προσωπική δηλαδή ατζέντα? Βέβαια, όλη η αλβανική αντιπολίτευση και τα σοβαρά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αλβανία κατηγορούν για ύποπτες συναλλαγές που έχουν να κάνουν με ξέπλυμα μαύρο χρήματος και με αδιαφανείς διαδικασίες στις τουρκικές επενδύσεις στην Αλβανία. Πάντως, αυτό που έκανε τώρα ο Ράμα με την Ιταλία και αυτό το κέντρο στην Αλβανία για τους παράτυπους μετανάστες, και με αυτό δεν δείχνει έτσι μια διάθεση να έρθει πιο κοντά με τους Ευρωπαίους? Υποτίθεται ότι προσφέρει στο πιάτο στην Ιταλία μια λύση για ένα σοβαρό της πρόβλημα. Η λύση πρώτα απ' όλα είναι μη λύση. Γιατί όπως ξέρετε ήρθαν μόνο 16 άνθρωποι με ένα τεράστιο κόστος. Τα κέντρα υποδομής έχουν στοιχήσει 800 εκατομμύρια. Ενώ στην Ελλάδα τα ίδια κέντρα με την ίδια χωρητικότητα έχουν στοιχήσει 120 εκατομμύρια και γκρινιάζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επίσης ο κάθε μετανάστης για να έρθει από την Ιταλία μέχρι την Αλβανία είχε κοστίσει περίπου στα 60.000 ευρώ. Ήρθαν 18 άνθρωποι, τα ιταλικά δικαστήρια έκριναν ότι ήταν. Και γύρισαν. Οι περισσότεροι ξαναγύρισαν. Και γύρισαν πίσω. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια διαχείριση που γίνεται εκ μέρους της Ιταλίας επικοινωνιακή. Αυτοί οι δύσμεροι άνθρωποι στις χώρες καταγωγής τους θέλουν να μάθουν ότι αν επιχειρήσουν να πάνε στην Ιταλία μπορεί να καταλήξουν στην Αλβανία. Ναι. Οπότε ας πάνε μετά στη Μάλτα, στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Είναι μια επικοινωνική διαχείριση του μεταναστευτικού. Δεν νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα έτσι. Σημασία έχει για να λυθεί, για να γίνουν βήματα προς σωστή κατεύθυνση, η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και η όσο πιο γρήγορη απόφαση για επαναπροώθηση των ανθρώπων που δεν δικαιούνται η διεθνή προστασία. Θεωρείτε ότι πάει να κάνει ο Ράμα πάρκιν μεταναστών την Αλβανία, δηλαδή και σε συμφωνία με την Ευρώπη και με τη Μελόνια, ας πούμε? Ο Ράμα σε όλους τους ξένους κάνει τα χατήρια αρκεί να διονύσει την παραμονή του στην εξουσία. Χωρίς πάρα πολλές αναλύσεις και λαμβάνοντας υπόψη του συμφέρον το γενικότερο και το μακροπρόθεσμο συμφέρον του αλβανικού λαού. Οι Αλβανοί όμως τι λένε εκεί για το κέντρο αυτό? Από ό,τι αντιλαμβάνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ, πιστεύω ότι όλοι είναι αντίθετοι. Θεωρούν ότι αυτό μπορεί να γίνει μπορεί να μετατραπεί σε ένα πρόβλημα. Ξέρετε ότι η Αλβανία δεν έχει συμφωνία επαναπατρισμού αυτών των ανθρώπων. Σε όσους απορριφθεί το άσυλο, δεν έχει. Άρα τι θα κάνουν? Θα μείνουν στην Αλβανία ή θα γυροφέρουν στην Αλβανία ή θα επιχειρήσουν να ξαναμπούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των. Ούτε συμφωνίες επιστροφών έχει η Αλβανία. Δεν έχει, όχι. Ναι. Μάλιστα. Είναι μια όλη συμφωνία η οποία έχει μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα για λογαριασμό της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Αυτό συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Μπελέρη? Συζητείται βεβαίως και υπάρχουν αρκετές χώρες που καλοβλέπουν αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται. Θεωρώ ότι δεν θα πετύχει αυτό το σχέδιο. Μάλιστα. Από την άλλη, η στάση της Ελλάδας, γιατί καταλαβαίνω πολύ καλά ότι και εμείς πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η διαχείριση του προσφυγικού είναι στα χέρια μας. Γιατί εμείς είμαστε η πρώτη χώρα υποδοχής. Εμείς είμαστε η χώρα που υποδέχεται. Ναι. Για πείτε μας. Η Ελλάδα πιέζει προς τρεις καταπτύσεις, όπως σας είπα, για την πιο αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εμείς είμαστε εξωτερικό σύνορο, για την άμεση απόφαση επιστροφής όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασία και την εφαρμογή όσο πιο γρήγορα του Συμφώνου Σταθερότητας και Μετανάστευσης που έχει περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπει τον άλλο χρόνο σε εφαρμογή. Δεν ξέρετε αν υπάρχει κάτι νεότερο για τα κονδύλια που διεκδικούμε για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο? Δεν ξέρω ότι
το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έχει καταθέσει μια τροπολογία όπου ζητά ξεκάθαρα να υπάρχει ενίσχυση στα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την φύλαξη, την καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Και είναι όλα αυτά είναι προς συζήτηση και αναμένονται αποφάσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μπελέρη, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, μέρα που είναι και να κλείσουμε τη συζήτηση έτσι όπως την ανοίξαμε. Τι έχετε να θυμάστε περισσότερο από τα παιδικά σας χρόνια, όταν έπρεπε να γιορτάσετε, όταν γιορτάζατε μάλλον την 28η Οκτωβρίου εκεί? Στα παιδικά μου χρόνια μέχρι τα 19 μου ζούσα σε δικτατορία κομμουνιστική, οπότε δεν γιορτάζαμε, απαγορευόταν να γιορτάσουμε την εθνική μας γιορτή. Μόνο κρυφά παρακολουθώντας τότε μόνο κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ, βλέπαμε και παρακολουθούσαμε τις εορτασμούς από την τηλεόραση. Σωστά. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελερή. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλά. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Θα ξαναπούμε μετά τη συνέντευξη με το Ράμα, προφανώς, για να δούμε και τι είπατε. Λοιπόν, να είστε καλά.